παιχνίδι για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα, τα play-off, τα play-out, την Γάνδη. Θα ζητήσουμε μια πιο εξειδικευμένη γνώμη, μια προπονητική γνώμη, και αυτή θα μας τη δώσει ο Γιάννης ο Πετράκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο και από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά. Ελπίζω να σας βρίσκω, βέβαια εντάξει, κακοκαιρία έχει χτυπήσει παντού όλη την Ελλάδα, ελπίζω να σας βρίσκω σε κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπουμε χιόνια, βροχές, αέριδες καταιγίδες, ελπίζουμε εκεί που είστε να είστε καλά. Τώρα που μιλάμε είμαι Αθήνα, χιονίζει, αλλά όλα καλά. Όλα καλά, ναι, όλα καλά, εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί είδαμε τι έγινε στην Αθήνα πριν 1,5 μήνα που χιόνισε. Μπορείτε να μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα, την αλήθεια, θα ξεκινήσουμε εντός συνόρων. Πριν πάμε και στο απόψινό παιχνίδι που είναι στο επίκεντρο, γιατί είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Διότι είχαμε φινάλε κανονικής διάρκειας πριν από λίγες ημέρες, με εντυπωσιακό φίνις, αποφάσεις εξαγωνιστικές που άλλαξαν την βαθμολογία. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή τα πράγματα με τις ομάδες στα play-off κυρίως και στα play-out? Εκεί υπάρχει μια μάχη παραμονής, αλλά κυρίως στα play-off. Νομίζω καταρχήν ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Για μένα είναι η γνώμη αυτή. Δηλαδή η τελική κατάταξη νομίζω ότι αντιπροσωπεύει και την εικόνα των ομάδων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή ο Άρης, η βαθμή που πήρε πραγματική, τα Γιάννα το ίδιο. Αυτή είναι η πραγματική βαθμολογία κατά τη γνώμη. Τώρα ό,τι αφορά τα play-off νομίζω ότι θα γίνουν μεγάλες μάχες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσει για να χάσει το πρωτάθλημα. Τώρα όλα τα πράγματα για μένα από εκεί και κάτω είναι ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά νομίζω ότι και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έχουν δικαίωμα να ελπίζουν. Τα Γιάννη είναι λίγο πιο πίσω κατά τη γνώμη μου, αλλά και αυτοί πιστεύω και εύχομαι να αποδειχθούν ένας ανταγωνιστικός αντίπαλος. Πριν δύο μέρες είχαμε στον αέρα εδώ στο Λίμπερο έναν άνθρωπο που γνωρίζετε και εσείς φυσικά πάρα πολύ καλά, τον κύριο Χριστό Βασίλη, και είπε χαρακτηριστικά ότι ο στόχος μας για φέτος επετέχθη, αλλά συμφώνησε σε κάτι που του σημείωσα, το γεγονός ότι ο Πας Γιάννα πλέον δεν έχει άγχος, τον καθιστά νομίζω επικίνδυνο για όλους. Αυτό που λέτε ισχύει, έτσι κι αλλιώς στην πράξη, στη διάρκεια του πρωταθλήματος, έδειξε ότι ήταν ανταγωνιστικός με όλες τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Άρα νομίζω ότι σαν μέγεθος πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει την έκπληξη τώρα σε αυτό το γκρουπ, αλλά από την άλλη μεριά είμαι σίγουρος ότι θα είναι απόλυτα ανταγωνιστικός. Στον στόχο που φαίνεται να παίζεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή η θέση της Ευρώπης και κυρίως η τρίτη θέση που δίνει και το σίγουρο ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί δεν ξέρουμε θα γίνει και στο τελικό του κυπέλου, συμφωνείτε με την άποψη που λέει ότι βάσει και της εικόνας των ομάδων τελευταία ο Άρης είναι το φαβορί? Ο Άρης αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το λέει και η εικόνα και τα αποτελέσματα. Αυτό κατά τη γνώμη μου θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να πω ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο, κατά τη γνώμη μου. Ότι έχει δυναμική και ότι έχει πολύ καλό υλικό, δεν το λέω τώρα, το είχα πει και τότε που δεν πήγαινε, όπως κατά τη γνώμη μου δικαιούταν. Από εκεί και πέρα οι ομάδες που έχουν ανταγωνιστεί για μένα δεν είναι εύκολες. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει μια διαφορά βαθμολογική. Όπως ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι επίσης σε καλή κατάσταση. Και η ΑΕΚ που ποτέ δεν παραμένει να είναι ΑΕΚ παρά τα προβλήματα που περνάει. Ναι. Άρα για μένα η δεύτερη θέση δεν είναι εύκολη για καμιά ομάδα να την κερδίσει. Και πιστεύω ότι το γήπεδο θα μας δείξει ποιος είναι αυτός που το δικιάζει. Ο ΠΑΟΚ, μιας που τον αναφέρατε, εντάξει, νομίζω ότι ρεαλιστικά δεν μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να φτάσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, και είναι ίσως και μια κατάσταση που τον βοηθάει το ότι έχει μια σχετική άνεση για την ώρα όσον αφορά τη δεύτερη θέση, γιατί υπάρχει μια διαφορά 8 βαθμών με την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι μεγάλη.
του δίνει μια άνεση να σκέφτεται λίγο την Ευρώπη παραπάνω για να σας πάω λίγο, κάνω να ρίξω μια παρένθεση ευρωπαϊκή και να πάμε και στο απόψινό παιχνίδι με τη Γάνδη, όπου ο ΠΑΟΚ του είχε ανοίξει όρεξη πλέον. Πιο δύσκολο βέβαια το έργο, το νομίζω, θα συμφωνείτε κι εσείς, σε σχέση με τη Μίντιλαντ αυτή τη φορά με τη Γάνδη. Κοιτάξτε, το βελγικό πρωτάθλημα είναι πιο ανεπτυγμένο και πιο αναβαθμισμένο από ό,τι είναι το δανεικό. Νομίζω ότι η Γάνδη είναι μια ομάδα που είναι εκεί τέταρτη, πέμπτη, έκτη, εκεί σημαινόταν η πορεία της. Νομίζω ότι θα είναι πιο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι και το πρωτάθλημα εδώ το δικό μας με το βελγικό δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά ό,τι αφορά τη δυναμικότητα και την αξιοπιστία. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στις δυνατότητες του, δεν είναι εύκολο, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι μπορεί να πάει να περάσει την Γάνδη, να πάει ένα βήμα παρακάτω. Έχει αυτή τη στιγμή, είναι και στο momentum νομίζω αυτό το οποίο λέτε και εσείς, είναι σε κατάσταση καλή για να κάνει το πρώτο βήμα. Απόψε είναι βέβαια, όπως είπατε και εσείς, πιο δύσκολο το έργο του. Για να σου το πάω λίγο πιο τακτικά, επειδή και τα reports για τη Γάνδη κάνουν λόγο για μια ομάδα που παίζει με τρεις πίσω. Δεν το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά στην Ελλάδα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με και εσείς, μόνο ο Ιωνικός το κάνει. Του Δημήτρη του Σπανού, να παίζει δηλαδή με τρεις πίσω και να έχει δύο fullback. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, είναι κακό για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να χτυπήσει στα άκρα περισσότερο. Τακτικά δηλαδή, πώς το προσεγγίζεις αυτό? Κοιτάξτε, θα σας πω. Ό,τι και να επιλέξεις να παίξεις, υπάρχει και κέρδος, υπάρχει και χασούρα. Ναι. Δηλαδή, ένας σχηματισμός απέναντι σε κάποιον άλλο δημιουργεί και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ναι. Αυτό αφορά και τους δύο σχηματισμούς. Δεν αφορά μόνο τον ένα. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα σε εισαγωγικά μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στο 3-5-2, μπορεί να έχει η Γάνδη απέναντι στο 4-2-3-1 που παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σημαντικό για μένα είναι να κατέχεις τον τρόπο που χωρίς να αλλοιώσεις τη δικιά σου, μάλλον θα το πω διαφορετικά, να μπορείς να εξετερώσεις τον αντίπαλο σχηματισμό χωρίς να χαλάσεις τη δικιά σου τη δομή. Ναι. Χωρίς να χαλάσεις το δικό σου παιχνίδι εσύ αυτό που κατέχεις καλά. Από εκεί και πέρα έχει σημασία αυτό πώς θα το κάνει και ποιος θα το κάνει καλύτερα. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για μένα δεν κουμπώνει οι σχηματισμοί αυτοί, αλλά είναι σημαντικό να βρεις τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα, να μην χάσεις τα δικά σου ατού και με το δικό σου τρόπο να εξαρτηθείς τα ατού του αντιπάλου. Ναι. Υπάρχουν πολλοί προπονητές οι οποίοι αλλάζουν σχηματισμό προκειμένου να εξαρτηθούν ένα άλλο σχηματισμό. Εγώ είμαι κατά αυτής της φιλοσοφίας. Για μένα είναι σημαντικό να ξέρει η ομάδα τι πρέπει να παίξει και να αξιοποιήσεις τα πλεονεκτήματα σου, αυτά που ήδη κατέχεις, και μέσα από το σχηματισμό σου θα βρεις και τον τρόπο να αντιμετωπίσεις σίγουρα και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου, που εκεί που είμαστε τώρα όλες οι ομάδες έχουν και δυνατά σημεία και δεν είναι τυχαίες. Αν δηλαδή έχεις το σύστημά σου σταθερά και πιστεύεις σε αυτό και το έχεις δουλέψει καλά, δεν έχεις να φοβηθείς με λίγα λόγια οτιδήποτε. Δηλαδή όποιο σύστημα και αν παίζει ο αντίπαλος. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε και παραδείγματα από τις μεγάλες ομάδες σαν την Ευρώπη. Ναι. Καμία ομάδα από τις μεγάλες σχεδόν δεν αλλάζει σχηματισμό. Ισχύει αυτό. Από παιχνίδι σε παιχνίδι κατά τη διάρκεια. Απλώς εξελισσόμαστε, εξελίσσεσαι και κάνεις καλύτερο αυτό που κατήσεις καλά. Ή μπορείς να βάζεις πινελιές στο υπάρχον σύστημα και το δημιουργώ να αυτό. Να κάνεις προσαρμογές. Αυτό και το δημιουργώ, το βάζω ως γέφυρα στη συζήτηση για να πάμε στον Άρη. Που τον βλέπουμε στις τελευταίες αγωνιστικές, δεν είναι μια ομάδα πολύ διαφορετική από αυτή που βλέπαμε επί Μάντζιου, που και ο Μάντζιος έφυγε και άφησε νομίζω και στα δικά σας μάτια μια καλοδουλεμένη ομάδα, που οι συγκυρίες και η έλλειψη ουσίας ήταν νομίζω αυτά τα οποία πληρώνε, που βλέπουμε όμως, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και στον Άρη τελευταία, κάποιες προσαρμογές, όπως είπατε και εσείς, κάποιες πινελιές μεσοεπιθετικά κυρίως. Κοιτάξτε να σας πω, όταν με ρωτήσετε για τον Άρη, σας είπα τη γνώμη μου ότι να περιμένουμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης και είναι σε τιμή και στον κύριο Μπούργο, ότι είπε ότι δεν θέλει να πειράξει πολύ την ομάδα. Δείχνει ότι σέβεται τη δουλειά του προηγούμενου. Ναι. Ο Άρης σε πολλά παιχνίδια
είχε δοκάρια, είχε καθαρές ευκαιρίες με τους ίδιους παίκτες που δεν μπαίνανε γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια ο Άρης, πώς θα πω τη λέγεται η κουβέντα, με τις πρώτες ευκαιρίες προϋποθέσεις κάνει γκολ. Ήδη παίκτες. Δηλαδή στην μπάλα ένα και ένα δεν κάνει. Δύο μπορεί να κάνει δύο, αλλά μπορεί να κάνει και τρία και ένα μισή και δυόμιση. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες σημασία. Για μένα αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια και μιλάμε για τον Άρη, ότι επιβεβαιώνει την ικανότητα που έχει, που τη δικαιούται να την επιβεβαιώσει. Τώρα άλλαξε η ψυχολογία που έχει σημασία. Άλλαξε λίγο και η ρέντα που δικαιούται, που έπρεπε να αλλάξει. Νομίζω αυτή είναι και η κύριοι λόγοι, γιατί εγώ δεν πιστεύω σε τάγματα. Ότι οποιοδήποτε προπονητής σε μια μέρα, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15, μπορεί να κάνει μαγικά. Ναι. Δεν υπάρχουν μάγοι, υπάρχουν μόνο δουλειά. Ναι. Που σημαίνει τώρα αξιοποιείται αυτό που είπε ο Βοσή Σάκη, Μάντζιου, σε κάποιες περιόδους δεν πήρε αυτό που έπρεπε. Ναι. Με αποκορύφωμα βέβαια το εντάξει, και βέβαια έπαιξε και η τύχη για τη Λαμία τότε. Ατυχία για τον Άρη, ο αποκλεισμός στο κύπελο που ήταν και πολύ οδυνηρός. Αυτό ήταν για αυτό ήταν άδικο με βάση τα δύο παιχνίδια. Η μπάλα όμως έχει κάνει μουκό και έχει μιλήσει. Και ο Άρης ζούσε και με αυτό το βάρος του μείον 6 coach σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της regular season στην Super League. Το έμαθε ότι τους πήρε πίσω λίγο πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό που και εκεί απελευθερώθηκε. Και για να σας πάω λίγο και στα παιχνίδια της ερχόμενης Κυριακής, πώς βλέπετε την έρευνα στο playoff, το Ολυμπιακό Άρης και το ΠΑΟΚ ΠΑΣ για ένα βέβαια το πίντα σαφώς επηρεάζεται και από το τι θα κάνει απόψε ο ΠΑΟΚ με τη Γάνδη. Και πνευματικά και αγωνιστικά νομίζω. Κοιτάξτε, στο επίπεδο τώρα εδώ το play-off, είπα και από την αρχή ότι για μένα δεν πρέπει να γίνονται προβλέψεις. Ναι. Σε όλα τα παιχνίδια. Είναι παιχνίδια που είναι όλα για μένα ανοιχτά. Υπάρχουν θεωρητικά φαβορί, αλλά η ίδια η πράξη έδειξε ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο στην αφετηρία του. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έχουμε δρόμο ούτε μπροστά μας. Ούτε Γιάννενα, ούτε ναι, ναι. Ολυμπιακός Άρης, ούτε Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όλα τα παιχνίδια μπορεί να γίνει οτιδήποτε, κατά τη γνώμη. Υπάρχει το θεωρητικό φαβορί Ολυμπιακός Άρης, αλλά είναι ένα παιχνίδι, είναι δύο παιχνίδια. Ναι. Καταλάβατε, ή Πάο Γιάννενα επίσης το ίδιο. Αλλά είναι ένα παιχνίδι. Γι' αυτό λέω και ότι οι ομάδες που είναι τώρα όλες εκεί, σε μπραβαμίσια του ΠΑΣ που έδειξε ότι είναι ανταγωνιστική ομάδα, δεν θα είναι κανένα παιχνίδι εύκολο, κατά τη γνώμη. Πάντως ο ΠΑΣ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον project, το ζητούσαμε και άλλη φορά με σεζόν που μιλήσαμε ραδιοφωνικά, δηλαδή, και το κοιτούσα και εγώ περιέργεια προχθές που βγήκε η απόφαση και μπήκε ο ΠΑΣ στα play-off, που έχει κάνει πολύ σοπά στα τελευταία χρόνια ποδοσφαιριστών. Έχει ένα δεξιό μπακ που είναι στην εθνική ομάδα πλέον και ερίζουν πολλές ομάδες το καλοκαίρι για να τον πάρουν. Ο Πίρσμαν έχει συμφωνήσει με τον Άρη για το ερχόμενο καλοκαίρι. Βρίσκει παίχτες που είναι για το επόμενο βήμα τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΣ. Κοιτάξτε, ο ΠΑΣ από την εποχή που ήμουν εγώ, επί εποχή μας, που με ο ΠΑΣ έκανε 7 πωλήσεις, 8 πωλήσεις παιχτών. Ναι. Μαυροπάνος, Κούτρης, Χαρίσης, Κοροβέσης. Ο Κοροβέσης, ναι. Ο Βελίδης, τα ξεχνώ τα παιδιά. Ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια δεν έχει την ίδια παραγωγικότητα. Όμως, δηλαδή τώρα είναι ο Σάλιακας και ο Πρίσμαν. Ο Κόντε που πουλήθηκε, τον ξέχασα κι αυτόν. Επειδή όταν ήμουν εγώ εκεί που τώρα ξαναγύρισε, που θέλω, τι θέλω να πω όμως με αυτό. Ο ΠΑΣ παραδοσιακά, και αυτό έχει να κάνει με τον κύριο Χριστό Βασίλη, και με την πολιτική που έχει σαν παράγοντας, στο ΠΑΣ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι δεν υπάρχει πίεση από τον εργοδότη, από τον ιδιοκτήτη, στην καθημερινότητα, παρόλο ότι ο ΠΑΣ σαν ομάδα έχει μεγάλη πίεση λόγω κόσμου. Που αυτό, σύν την επιλογή των παιχτών
που αυτός έχει το δίκτυο και ψάχνει και βρίσκει, γιατί αυτό το κάνει ο ίδιος μαζί με το γιο του, μετά με τη σωστή συνεννόηση επικοινωνία με τον προπονητή, καταφέρνει και βρίσκει παιδιά αξιόλογα, τα οποία όταν τους δοθεί ευκαιρία, όπως παραδείγματος χάρη με τον Σάλιακα τώρα λέμε, γιατί ο πρίσμα ήταν ένας νέος παίκτης, θα προκύπτει μετά με τα πολιτική αξία. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική του σωματείου. Ναι. Κατά τη γνώμη. Για τον Μπασχαλάκη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τον είχατε και παίχτη και τον βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμένα μου δίνει την εντύπωση ενός ποδοσφαιριστή και coach που θα είναι ή στην top μέρα ή στην κακή του μέρα. Δεν έχει δηλαδή μια μέση κατάσταση και είναι και σε μια χρονιά που το συμβόλαιο του λύγει κιόλας. Και γίνεται κουβέντα στον ΠΑΟΚ, μένει, δεν μένει, τον κρατάμε βασικό και φέρουμε έναν άλλον. Μήπως θα φέρουμε ένα καλύτερο από τον Μπασχαλάκη και να είναι και αυτός και να διεκδικεί στη θέση του στην πρώτη, στην εντεκάδα. Κοιτάξτε, ο Μπασχαλάκης για μένα, παρόλο ότι καθυστέρησε ηλικιακά, γιατί στην ουσία πρώτη φορά έπαιξε όταν τον πήραμε στα Γιάννα που ήμουν εγώ προπονητής. 27 χρόνια δεν είχε ξαναπαίξει. Ναι. Δεν γίνεται σε μια μέρα να γίνει καλός θεματοφύλακας. Ήτανε. Πήρε την ευκαιρία στον Παζιάννα, έδειξε. Πήρε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ, πάλι έδειξε. Και κανένας δεν είναι τέλειος, γιατί ο Αλέξης έχει φοβερά προσόντα για μένα. Όσο μεγαλώνει γίνεται πιο όριμος. Γιατί ήταν ένα παιδί που ήταν παρομητικό και πιθανόν αυτό να είναι η αιτία. Να μην τον εμποστεύονται οι προπονητές. Πριν έρθει στον ΠΑΣ, τώρα είναι πιο όριμος. Για μένα πρέπει να τον εμπιστευτούμε, γιατί τα ποσότητα που έχει δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και πιστεύω ότι ο χρόνος, γιατί πάντα γινόμαστε πιο όριμοι και πιο σοφοί όσο περνούν τα χρόνια, θα λειτουργήσει υπέρ του. Αυτή είναι η γνώμη. Μάλιστα. Θα τον δούμε και αυτόν απόψε. Θα δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε και τα play-off. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, coach, για την πολύ όμορφη ποδοσφαιρική κουβέντα που είχαμε και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.